Εκατοντάδε κιλά καρπούζια από τα κατεχόμενα επιχείρησε να διοχετεύσει στι ελεύθερε περιοχέ από μια ελεγχόμενη οδό Τουρκοκύπριο, ο οποίο διαμένει στην περιοχή του κατεχόμενου διαμερίσματο τη Μόρφου. Ο Τουρκοκύπριο, ο οποίο σύμφωνα με πληροφορίε, ετοιμαζόταν για συναλλαγή με Ελληνοκύπριο, στον οποίο θα πολλούσε τα καρπούζια, εντοπίστηκε το μεσημέρι να κινείται με το φορτηγό αυτοκίνητό του εντό τη νεκρή ζώνη μεταξύ των χωριών Αστρομερίτη και Περιστερώνα. Έπειτα από πληροφορία τέθηκε υπό παρακολούθηση και μόλι πέρασε τι ελεύθερε περιοχέ, ανακόπηκε από τι αρχέ τη Δημοκρατία. Οδηγήθηκε στο δόφραγμα Στρομερίτη, όπου τελωνιακή λειτουργία έλεγξαν το φορτηγό του και στη συνέχεια προχώρησαν στην κατάσχεσή του. Αναμένεται να διαπιστωθεί κατά πόσο πρόκειται για προϊόντα που καλλιεργήθηκαν στα κατεχόμενα ή έφτασαν από την Τουρκία. Οι αρχέ διεξάγουν έρευνε για να εντοπίσουν τον τελικό παραλήπτη του φορτίου στι ελεύθερε περιοχέ. Κάτοικοι τη περιοχής αλλά και αγροτικές οργανώσεις συχνά καταγγέλουν ότι διεξάγεται παράνομο εμπόριο γεωργικών προϊόντων με τα κατεχόμενα διαμέσου μη ελεγχόμενων οδών στη γραμμή Αντιπαράταξη.